Είναι 10 Νοέμβρη και δύο εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από την αρχή του μήνα. Ένα στο λιμάνι της Κόσκο στον Πειραιά, ο άλλος διανομέας στη Θεσσαλονίκη. Κάθε τρεις μέρες ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του. Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Είναι προδιαγεγραμμένα εργοδοτικά εγκλήματα με την κάλυψη αντεργατικών νόμων της ευρωενωσιακής στρατηγικής, όπως ο νόμος Έκτρωμα Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας ή ο νόμος Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ, που αναγκάζουν τους εργαζομένους να δουλεύουν χωρίς μέτρα προστασίας, εντατικοποιώντας την εργασία έως και 13 ώρες τη μέρα, χωρίς ρεπό, μέχρι τα βαθιά γεράματα, καταργώντας ακόμη και τα αποψηλωμένα σώματα επιθεωρητών εργασίας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, οι εργαζόμενοι της Κόσκο, με 7ήμερη απεργία, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους, κουρέλιασαν τους αντεργατικούς νόμους, αποσπώντας από την εργοδοσία πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι διανομής της eFood, με το συλλογικό οργανωμένο αγώνα τους, στον εκβιασμό της εργοδοσίας freelancer ή απόλυση, κέρδισαν συλλογική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτές οι κατακτήσεις είναι νίκες όλων των εργαζομένων. Αποδεικνύουν ότι οι μονοπόλια και οι κυβερνήσεις είναι ανίσχυροι μπροστά στην αποφασισμένη, οργανωμένη εργατική τάξη που παλεύει για τις σύγχρονες ανάγκες της.